Είναι βέβαια ο αγώνας της ΑΕΚ με την Δυναμό Δρέσδης, που παρόλο ότι το συνεργείο της ελληνικής τηλεόρασης δεν μπορούσε να τραβήξει στιγμιότυπα, θα δούμε τα γκολ στη συνέχεια στο κύπελο πρωταθλητριών, τα γκολ που μας έστειλε η Eurovision. Αφού την Τετάρτη, την Τρίτη και την Πέμπτη όλη η Ευρώπη έπαιζε ποδόσφαιρο, την Παρασκευή τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην κλήρωση και φυσικά είναι γνωστή η κλήρωση των ελληνικών ομάδων. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την γαλλική Μαρσέη, ο Ολυμπιακός, όπως είδαμε εδώ για λίγο, την Βιέννα και ο Παναθηναϊκός, ο κύπελο κυπελούχων, την Δυναμό Βουκουρεστίου. Είχαμε και άλλα πολλά δυνατά ζευγάρια, ιδίως εδώ στο κύπελο πρωταθλητριών, όπου η Μίλαν θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ και η Αϊντχόβεν τη Στεάουα. Αρχίζουμε με το κύπελο πρωταθλητριών. Κάτοχος η Μίλαν. Αντιμετωπίζει στο Ελσίνκι την φιλανδική ομάδα. Εδώ ο Λαντινιώτη θα χάσει μια ευκαιρία. Να το σκορ είναι 0-0. Στο πρώτο παιχνίδι, στο Μεάτσα, η Μίλαν είχε κερδίσει με 4-0. Προσπάθεια από τον Ράικαρντ. Λαντινιώτη γυρίζει για το Στρόπα. Αυτό στον Μποργονόβο και το 0-1 είναι το 28ο λεπτό και η Μίλαν προηγείται μέσα στο Ελσίνκι με τον γκολ του Στέφανο Μποργονόβο. Ελσίνκι Μίλαν 0-1. Γαλλικές σημαίες ανεμίζουν. Θα ξαναδούμε εδώ τη φάση, πόσο Λαντινιώτη έδωσε για το Στρόπα, δύο νέα ονόματα, καθώς τα μεγαλύτερα αστέρια της Μίλαν δεν έπαιζαν είτε λόγω τραυματισμού είτε για να ξεκουραστούν. Εδώ μια σέντρα από τον Κολόμπο. Το σούτ του Εβάνη θα αποκρούσει δύσκολα σε κόρνερ ο Φιλανδός τερματοφύλακας ο Γιακόνε. Ο Σούνες φωνάζει στους παίκτες του, καθώς δεν βλέπει να μπορούν να διασπάσουν την άμυνα της Μπάγκερ. Η Rangers είχε χάσει μέσα στη Σκωτία με 3-1. Τα πράγματα ήταν δύσκολα για αυτήν στο Ολυμπιακό στάδιο του Μονάχου, κόντρα στην πρωταθλήτρια Γερμανίας. Προέχασε και εδώ μια ευκαιρία με τον Λούντβιχ Κέγκλ. Οι Σκοτσέζοι έπρεπε να πετύχουν 3 γκολ για να προκριθούν. Είχαν κάποιες ευκαιρίες που όμως δεν έγιναν γκολ. Η καλύτερη τους ευκαιρία ήταν αυτή 10 λεπτά πριν από τη λήξη, όταν ο Μο Τζόνστον δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Άουμαν. Μπάγκερ Rangers 0-0, στον επόμενο γύρο η Μπάγκερ, που θα αντιμετωπίσει την Εντόρη. Πάμε στη Δανία για να δούμε τη Μαρσέη, την αντίπαλο της ΑΕΚ, που ιτάται στο 53ο λεπτό με το απευθείας φάουλ του αρχηγού της Εθνικής Δανίας, Lars Olsen, αρχηγός μετά την αποχώρηση του Morten Olsen. Η Μαρσέη είχε κερδίσει στο βελοντρόμ της Μασσαλίας με 3-0, εδώ στο 53 βρέθηκε να χάνει με αυτό το πολύ όμορφα χτυπημένο φάουλ, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Καστανεντά. Στη συνέχεια όμως, από μπαλιά του Τιγκανά προς τον Φραντσέσκολη, δείτε εδώ την όμορφη προσπάθεια του Φραντσέσκολη και ο Παπέν κάνει το 1-1 10 λεπτά αργότερα. Στο 63 δηλαδή, Μπρέντβι Μαρσέι 1-1. Βλέπουμε τους παίκτες της ομάδας του Λιμανιού να πανηγυρίζουν και εδώ ξανά η προσπάθεια του Φραντσέσκολη, στην τελευταία της όμως φάση, είχε προηγηθεί το θαυμάσιο άδειασμα του αντιπάλου. Και τώρα στη Νέα Φιλαδελφία. Ενθουσιασμός από τις πρώτες και όλες στιγμές, βλέπετε, στην εξέδρα. Αλλά στο ένα το λεπτό η Φιλαδελφία πάγωσε, καθώς έγινε το 0-1 από τον Γκέτσοφ και φυσικά θα πρέπει να παρατηρήσετε πόσο δυσκολεύουν τα πράγματα όταν ο παίκτης που είναι στο πρώτο δοκάρι πιάσει την κεφαλιά και γυρίσει την μπάλα. Φάουλ κέρδισε η ΑΕΚ στο 28. Εκτελεστής ο Μανολάς, που έστειλε την μπάλα να χτυπήσει στο δοκάρι, να χτυπήσει και στην πλάτη του αντίπαλου τερματοφύλακα και να καταλήξει στα δίχτυα. Γρήγορα η ΑΕΚ ισοφάρισε τη ζημιά, κάνοντας το 1-1. Από εκεί και πέρα, οι κινήσεις του Μπάγεβιτς άλλαξαν τη ροή του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα λίγο αργότερα ο Παπαϊωάννου να ανατραπεί από το Στίμπνερ. Πέναλτι λοιπόν για την ομάδα της ΑΕΚ. Και την εκτέλεσή του αναλαμβάνει
ο Οκόνσκι. Μίροσλαβ Οκόνσκι και 2-1. Η ΑΕΚ όμως που είχε χάσει 1-0 στον πρώτο αγώνα ακόμα δεν είναι σε σκορ πρόκρισης. Θα χρειαστεί να περάσουμε 3 λεπτά, ενώ ο ενθουσιασμός έχει πυροδοτηθεί στις εξέδρες. Και ο Σαββίδης θα κάνει αυτή την πολύ όμορφη προσπάθεια και με το σούτ αυτό θα πετύχει ένα από τα πιο όμορφα γκολ της καριέρας του. Θα πανηγυρίσει με τη γνωστή κολοτούμπα, η ΑΕΚ προηγείται πια 3-1. Παίζει με την ασπρόμαυρη εμφάνιση που έχει δηλωθεί σαν δεύτερη στο UEFA. Και εδώ, στο δεύτερο ημίχρονο, από την παλιά του Μπατίστα, ο Σαββίδης θα περάσει και τον τερματοφύλακα και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το σκορ πια παίρνει διαστάσεις τριάμβου. 4-1. Στο 60 λεπτό. Οι Ανατολικογερμανοί δεν το έβαλαν κάτω. Ένα λεπτό αργότερα κέρδισαν φάουλ σε καλή θέση, περίπου από εκεί που είχε μπει τον γκολ του Μανολά στο πρώτο ημίχρονο. Και ενώ ο Οικονομόπουλος έφτιαχνε το τείχος, η εκτέλεση από τον αμυντικό το Λίμπερα άφησε στήλη άλατος τον διεθνή τερματοφύλακα, κάνοντας το 4-2. Η ΑΕΚ όμως ήταν σε πραγματικά πολύ μεγάλη βραδιά την Τετάρτη. Δείτε εδώ την προσπάθεια του Σαββίδη που πασάρει για τον Τόνι Σαβεύσκι και αυτός με το διαγώνιο σουτ κάνει το 5-2 στο 81ο λεπτό. Σαβεύσκι και 5-2. Τρία γκολ διαφοράς για την ΑΕΚ που θα έπρεπε να δεχθεί 2 γκολ πια για να περάσουν οι Ανατολικογερμανοί με το εκτός έδρας γκολ. Και δέχτηκε μόνο ένα. Ήταν το 84ο λεπτό όταν η αλλαγή, ο Μίγκε, βρήκε την ευκαιρία να κάνει το 5-3, που αν ήθελε να το κριτικάρει κανείς θα έλεγε ότι είναι άδικο για την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ που έχασε πολλές ευκαιρίες, είδε την μπάλα να σταματάει στα δοκάρια και είδε και το Χατζή εδώ. Ούτε ο αμυντικός δεν μπορούσε να το συγκρατήσει με αυτή τη βουτιά που έκανε, αλλά το σούτ του Χατζή απέκρουσε ο τερματοφύλακας και απογοήτευσε βέβαια στον Μπατίκα μόνο για αυτή τη φάση. Η ΑΕΚ πέρασε και τώρα τα πράγματα βέβαια είναι πολύ δύσκολα κόντρα στη Μαρσέη. Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς έγινε στο Μεάτσα. Η Ίντερ βρέθηκε να ισοφαρίζει τον γκολ που είχε δεχθεί στο Μάλμε από τη σουηδική ομάδα μετά το τραγικό λαθολάθος του Βόντεμπουργκ και τον γκολ του Σερένα. 68ο λεπτό. Ο Τραπατώνης σφυρίζει κλέφτικα στους παίκτες, τους λέει να μην ενθουσιαστούν. Αυτοί όμως, μάλλον κοιμήθηκαν σε αυτή τη φάση και έδωσαν την ευκαιρία στον Engqvist στο 80 να ισοφαρίσει με αυτή την αδράνεια. 1-1 η Ίντερ με τις μεγάλες φιλοδοξίες έξω από το χώρο του κυπέλλου πρωταθλητρίου. Η Ρεάλ Μαδρίτης. Εύκολο αντίπαλο είχε τη σπόρα του Λουξεμβούργου, έχασε μια ευκαιρία ο Σάντσες. Στη συνέχεια όμως ο ίδιος παίκτης έκανε το 1-0 στο 31ο λεπτό. Είχε κερδίσει και 3-0 εκτός έδρας στο Σαρμπρίκεν όπου είχε γίνει ο αγώνας η Ρεάλ. Το 2-0 από τον αμυντικό, τον Γκουτιέρεζ, στο 35ο λεπτό. Η Ρεάλ, η οποία πέτυχε και το 3-0 με αυτογκολ στο 41, έπαιζε χωρίς τον Μπουτραγκένιο, έπαιζε χωρίς τον Μίσελ. Ο Λοσάδα, ο επιθετικός της, έκανε το 4-0. Λίγο αργότερα ο Γιορέντε το 5-0 για να κλείσει το σκορ από τον Τεντίγιο στο 81ο λεπτό. Ο αμυντικός Τεντίγιο έκανε το τελικό 6-0. Και πάμε και στην Ελβετία για να δούμε τον αγώνα της Λουκέρνης με την Άιντχόβεν. Ο Ρωμάριο Φαρίας, ο Βραζιλιάνος, μόνιμος σκόρερ των Ολλανδών, πέτυχε το 1-0 στο 25ο λεπτό. Και 7 λεπτά αργότερα έκανε το 2-0. Για τη δεύτερη διοργάνωση, κάτοχος η Μπαρτσελώνα αντιμετωπίζει στην Βαρσοβία τη Λέγκια. Και εδώ κάνει το 1-0 με τον Μίκαελ Λάουντρουπ μετά από την παλιά του Εουσέμπιο.
Η Μπαρτσελόνα που είχε φέρει 1-1 μέσα στο Nou Camp τα κατάφερε και απέκτησε τη Λέγκια μέσα στην έδρα της. Η Σαμπντόρια, φιναλίστε περσινή, είχε κερδίσει με 2-0 μέσα στην Νορβηγία την Μπραν, πέτυχε και ένα γκολ με αυτογκολ του Ντρίτσι στο 75 λεπτό και κέρδισε 1-0 και πέρασε. Θα παρακολουθήσουμε τώρα στιγμιότυπα από τον αγώνα της Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Μπεσίκτας. Η Μπορούσια που είχε κερδίσει μέσα στην Κωνσταντινούπολη προηγήθηκε με γκολ του Μάρτιν Ντρίλερ στο 16ο λεπτό. Στη συνέχεια είχαμε μια προσπάθεια από τον Αλί Γκουλτικέν, τον Τούρκο, ένα γκολ όμως που ακυρώθηκε. Ο Γκουλτικέν ήταν τυχερός, καθώς από αυτή την ασυνομωσία της άμυνας στο δεύτερο ημίχρονο, στο 76ο λεπτό, ισοφάρισε σε 1-1. Αλλά 4 λεπτά πριν από τη λήξη, ο Γιούργεν Βέκμαν, που έφυγε από την Μπάγερν και πήγε στην Μπορούσια, έκανε το 2-1 τελικό σκορ, σκορ πρόκρισης βέβαια, για την ομάδα του Ντόρτμουντ. Θα αναγνωρίσατε ίσως το στάδιο Louis II του Μονακό. Και εδώ είναι ο Ζορζ Βεά, ο Λιβεριανός άσος της Μονακό, που κάνει το 1-0 επί της Πορτογαλικής Μπελενένσες. Λίγο αργότερα ο ίδιος θα κάνει το 2-0. Ήτανε πρωταγωνιστής ο Λιβεριανός άσος. Δημιούργησε το τρίτο γκολ που πέτυχε με αυτή την κεφαλιά ο Φαμπρίς Μέζ. 3-0 το τελικό σκορ για την ομάδα του Πριγκιπάτου και φυσικά πρόκρισή της. Ο πιο δραματικός αγώνας ήταν αυτός ανάμεσα στη Celtic και την Παρτιζάν. Οι Ιουγκοσλάβοι προηγούνται 1-0 με τον Βίγιασιτς, ενώ είχαν κερδίσει το πρώτο μάτς με 2-1. Ο Ντάριους Τζιγκανόφσκι όμως, ο συμπατριώτης του Γιάτσεκ Μοχ, έκανε το 1-1 στο 25ο λεπτό. Ο Τζιγκανόφσκι θα κάνει το 2-1 με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ακριβώς το 46, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα. Οι Ιουγκοσλάβοι όμως δεν το βάζουν κάτω και ο Μπόρνιεβιτς από κοντά ισοφαρίζει σε 2-2. Χρειάζονταν πια 2 γκολ διαφοράς οι Σκοτσέζοι για να περάσουν και στο 56ο λεπτό ο Τζιγκανόφσκι που είχε άστρο αλλά είναι και μεγάλος ποδοσφαιριστής έκανε το 3-2. Νέα αντεπίθεση από Ιουγκοσλαβικής πλευράς. Καθώς όλοι οι Σκοτσέζοι είχαν περάσει μπροστά, δείτε εδώ την όμορφη προσπάθεια από τον Ντουρόφσκι και στο 61ο λεπτό 3-3. Οι καθολίγοι της Celtic όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Με τον Ονέκερ στο 65ο λεπτό έκαναν το 4-3 και γρήγορα για να πετύχουν ένα ακόμα γκολ. Σε αυτή τη σέντρα σου του Τζιγκανόφσκι το σκορ έγινε 5-3. Έφτασαν λοιπόν σε σκορ πρόκρισης οι της Celtic με 4 γκολ του Ντάριους Τζιγκανόφσκι που μετακινήθηκε φέτος. 3 λεπτά όμως πριν από τη λήξη, αυτή η κεφαλιά του Σέποβιτς έφερε τα πάνω κάτω και έφερε την Παρτιζάν στην επόμενη φάση του κυπέλου κυπέλου. Και στο κύπελο UEFA, τα τελευταία μάτσα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι θα δούμε. Φάσεις είναι ο αγώνας της Antwerp με την Βίτωσα που είχε κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι και εδώ προηγείται με 1-0 με του γκολ από τον Σλάβτσεφ. Είχε και δοκάρι στη συνέχεια η Βίτωσα. Πρέπει να πούμε ότι ήταν ισόβαλο το πρώτο παιχνίδι και εδώ ο Γκάιλεν Κίρχερ ισοφάρισε στο 80 λεπτό σε 1-1. Στο 5ο λεπτό το πρώτο γκολ, στο 80 το δεύτερο και από εκεί και πέρα άρχισε ο χορός των γκολ. Η Βίτωσα πέτυχε το 1-2 με τον Ντόνκοφ στο 83. Και δείτε εδώ, ενώ η αμυντική της Ανβέρσας είναι πια σταματημένη, θέλει το παιχνίδι ένα λεπτό για να τελειώσει, χάνουν με 2-1, δεν έχουν ελπίδες, χάνουν τώρα με 3-1 με τον γκολ του Μητάρσκι. Κι όμως, το ποδόσφαιρο δεν σταματάει ποτέ παρά όταν ο διαιτητής σφυρίξει τη λήξη. Παίζοντας τις καθυστερήσεις, στον 91ο λεπτό, ο Νίκο Κλάσεν, το μεγάλο αστέρι πριν από λίγα χρόνια του Βέλγικου ποδοσφαίρου, μειώνει σε 3-2. Και λίγο αργότερα εκμεταλλεύεται την ασθενή απόξου του τερματοφύλακα, 93ο λεπτό 3-3. Ακόμα δεν μπορεί να προκριθεί η Ανβέρσα. Γιατί έχει πετύχει 3 εκτός έδρας γκολ η Βίτωσα. Όμως το 95 ο Καράντα θα κάνει το 4-3 και θα δώσει την πρόκριση στους Βέλγους σε αυτό το συγκλονιστικό παιχνίδι. Πατρικό.
Meno facile la qualificazione per la Fiorentina. Να πάμε στην ουδέτερη Περούτζια, όπου η Φιωρεντίνα αντιμετώπισε την Ατλέτικο. Ισοφάρισε με τον Μπούζο το σκορ του πρώτου αγώνα 1-0 και αυτό το πέναλτι του Μπάτζιο, του νέου σούπερστάρ της, έδωσε την πρόκριση με 3-1 στα πέναλτι στην ομάδα της Φλωρεντίας. Εδώ Φερνάντο Γκόμες, ένας πάρα πολύ μεγάλος γκολτζής, αστοχή από τα 11 βήματα και η Sporting αποκλείεται από την Νάπολη με 4-3. Και τέλος, να πάμε και στη Τσεχοσλοβακία και να δούμε το μοναδικό γκολ της Κολονίας όταν ο Λιμπάρσκι εκτέλεσε το κόρνερ.